Μιλάμε για την κατάθλιψη, ας θυμίσουμε. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα ενός 32χρονου τηλεθεατή, ο οποίος λέει πως ξεκίνησε από μια δυνατή ζαλάδα το πρόβλημά του, στη συνέχεια έπαιρνε αντικαταθλιπτικά 5 μήνες, δεν είδε διαφορά, ακόμα νιώθει χάλια και ρωτάει αν η κατάθλιψη έχει και σχέση με το πεπτικό σύστημα. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες που μας δίνει. Εντάξει, ναι, μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί η ζαλάδα δεν είναι ένα βασικό σύμπτωμα της κατάθλιψης. Ναι. Περισσότερο στη διαταραχή άγχους έχουμε κάποιο αίσθημα ζάλης, αστάθειας, η οποία αγχώδης διαταραχή αντιμετωπίζεται και αυτή φαρμακευτικά με αντικαταθλιπτικά. Ναι. Οπότε για 5 μήνες είναι μια αγχώδη διαταραχή να έχει τόσο μεγάλη. Ναι, δεν είναι πολύ. 5 μήνες και 6 μήνες και 1 χρόνος και 2. Δεν θεωρείται πολύ μεγάλο διάστημα για να παίρνει κανείς αντικαταθλιπτικά. Τώρα το ότι συνδέεται με το πεπτικό, το άγχος πάλι είναι άμεσα συνδεδεμένο. Γι' αυτό και όταν αγχωθούμε ή νιώθουμε το στομάχι μας να σφίγγεται ή καμιά φορά νιώθουμε μια καούρα. Οπότε σαφώς είναι συνδεδεμένα, δηλαδή το άγχος επηρεάζει οπωσδήποτε το πεπτικό σύστημα. Μάλιστα. Αλλά και πάλι είπαμε τέτοιες ερωτήσεις θέλουν μια εξειδικευμένη συνεδρία, δηλαδή με έναν ειδικό, με έναν γιατρό να μιλήσει κανείς. Ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα στατιστικά στοιχεία, πού βρισκόμαστε. Ναι, σχεδόν τα είχαμε ολοκληρώσει λέγοντας ότι πολλές απουσίες γίνονται από το σχολείο και από τη δουλειά εξαιτίας της κατάθλιψης. Και επίσης να πούμε ότι το 50% των ανθρώπων που παρουσιάζουν κατάθλιψη έχει και ένα δεύτερο επεισόδιο μέσα σε 5 χρόνια. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο απογοητευτικό, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει απόλυτα. Δηλαδή, αν δεν έχω πάρει μόνο φαρμακευτική αγωγή για να την αντιμετωπίσω την κατάθλιψη ή δεν έχουν απλώς αλλάξει οι συνθήκες της ζωής μου και έφυγε η κατάθλιψη, αλλά αν έχω αλλάξει και μέσα μου, ο τρόπος δηλαδή που σκέπτομαι και που ερμηνεύω την πραγματικότητα και ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα συναισθήματά μου και τα βιώνω, αν έχει γίνει μέσα από μια εσωτερική αλλαγή, μειώνονται οι πιθανότητες να ξαναπάθω ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Πάντως, γιατί σε μεγάλο βαθμό έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων. Ναι, και είναι σημαντικό να είμαστε πολύ συμφιλειωμένοι με τα καταθλιπτικά επεισόδια, να μην ταρασόμαστε όταν μας συμβαίνουν. Εντάξει, μπορεί να περάσω μια καταθλιπτική περίοδο, μια καταθλιπτική φάση, με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής ή χωρίς. Να είμαι συμφιλειωμένος και ήσυχα να κάνω κάθε φορά το καλύτερο που μπορώ, ώστε να το ξεπερνάω. Μην το αντιμετωπίζω σαν κάτι το τραγικό δηλαδή. Τώρα, βλέπουμε στην επόμενη διαφάνεια ότι μόνο το 1/3 των ανθρώπων που υποφέρουν από κατάθλιψη υποβάλλονται σε θεραπεία. Σίγουρα, δηλαδή πολλοί και εδώ και στα Χανιά δεν θα πάνε. Αυτό το καταλαβαίνω γιατί έρχονται και μου λένε εγώ έχω αυτά τα συμπτώματα από το 1990, ας πούμε, το 1995. Θεωρώ. Μπορεί και να τα αξιολογούν. Δεν σκέφτονται ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με τη βοήθεια ενός ειδικού. Και όπως είπαμε και πριν, δεν έχουν και τη διάθεση και τη δύναμη και το κουράγιο, ειδικά στην κατάθλιψη, να απευθυνθούν στον ειδικό, γιατί δυσκολεύονται να κάνουν αυτό το βήμα, να κάνουν, ας πούμε, το βήμα της θεραπείας και έτσι. Το επόμενο στοιχείο λέει ότι με σωστή θεραπεία περίπου το 80-90% παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση. Και θέλω σε αυτό να υπογραμμίσω ότι και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι έχουμε ουσιαστική βελτίωση και αυτό είναι το ζητούμενο στην ψυχοθεραπεία αλλά και στη φαρμακευτική αγωγή. Γιατί λένε μερικοί είμαι άρρωστος να γίνω καλά. Αυτό είναι λανθασμένη ορολογία στην περίπτωση της διαταραχής αυτής της καταθλιπτικής. Δεν πρέπει να λέω να γίνω καλά και πριν ήμουν άρρωστος. Αλλά λέω ότι ένιωθα περισσότερη θλίψη μέσα μου, μόνιμη, έντονη. Και τώρα αυτή η ένταση της θλίψης έχει μειωθεί και είμαι καλύτερα. Μπορώ να το διαχειριστώ. Και μπορώ να το διαχειρίζομαι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ψυχοθεραπεία βοηθάει πολύ. Βέβαια. Όταν δεν την εκλαμβάνουμε ως θεραπεία απόλυτη, δηλαδή ότι θεραπεύω τον άλλο και τον κάνω καλά. Αλλά όχι να ταξιδέψει στην αυτογνωσία. Τον βοηθώ. Και θα δούμε λοιπόν, παρακάτω πώς γίνεται. Έχουμε μία αυτό. Τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα σας. 55 χρονών και παίρνετε φάρμακα? Ναι, παίρνω 2 χρόνια τώρα αντικαταθλιπτικά. Ναι. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό με την υγεία μου. Και η ερώτηση είναι η εξής. Εντάξει, νιώθω ότι είμαι πολύ καλύτερα όσο αφορά την διάθεση. Απλά θέλω να ξέρω αν, παράδειγμα, εγώ τα σταματήσω ή αν θα πρέπει να τα συνεχίζω εφόρου ζωής. Αυτό βέβαια θα μου το πει ο ειδικός, το καταλαβαίνω. Ήθελα να ξέρω αυτά,
είναι επιβλαβή κάπου, δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα, υπάρχει εθισμός, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν? Ναι, παρότι δεν είναι ειδικότητά μου τα φάρμακα, ναι, όμως ναι, μπορώ να πω κάτι, επειδή συνεχώς οι επισκέπτες μου στο γραφείο παίρνουν χάπια και τα συζητάμε συνέχεια. Ναι, ναι, και φοβούνται την εξάρτηση περισσότερο. Ναι, τα αντικαταθλιπτικά δεν έχουν εξάρτηση, τουλάχιστον σωματικού τύπου εξάρτηση. Αν θέλει κανείς να σταματήσει, πρέπει να ζητήσει την άδεια του γιατρού που του τα χορήγησε. Δηλαδή, του να μην, ψυχιάτρου. Του ψυχιάτρου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να μην αυθαιρετούμε. Δηλαδή, όχι μόνος μου επειδή νιώθω καλύτερα θα σταμάτησα. Το κάνουν αρκετοί αυτό. Λέει, επειδή νιώθω πιο καλά σε ένα μήνα, δυο, μόνος μου το σταματάω. Όχι. Με τη βοήθεια του γιατρού και συνήθως τα σταματάμε σταδιακά. Δηλαδή, όχι ξαφνικά δεν τα παίρνω, αλλά μειώνω τη δοσολογία. Ώστε σιγά σιγά να. Όταν νιώθω κιόλας ότι δεν τα χρειάζομαι. Όταν δηλαδή με τη βοήθεια του γιατρού που με παρακολουθεί διαπιστώνω ότι μειώνοντας τη δόση που παίρνω συνεχίζω να είμαι καλά, ναι, και δεν έχω υποτροπή, δεν ξαναπέφτει η διάθεσή μου, τότε μπορώ να φτάσω σε ένα σημείο να τα σταματήσω τελείως. Τώρα για τυχόν παρενέργειες που μας ρωτάει η κυρία. Παρενέργειες έχουν συνήθως στην αρχή τα αντικαταθλιπτικά. Ναι. Μπορεί να μου φέρουν μια δυσκυλιότητα, μπορεί μια ξηροστομία, μπορεί μια μικρή ζάλη, μπορεί μια υπερένταση. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Ναι. Γι' αυτό και στην αρχή δίνουν συνήθως οι γιατροί ένα αγχολητικό, ειδικά τον πρώτο μήνα, ώσπου να συνηθίσει ο οργανισμός στο αντικαταθλιπτικό. Και μετά θα μπορούσε να μείνει και μόνο με το αντικαταθλιπτικό. Αυτά η μακρά διάρκεια δηλαδή δεν είναι ότι δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όχι, ιδιαίτερα αν δεν έχουμε αισθητή βελτίωση, ώστε να το πούμε στον γιατρό για να πει μετά ο γιατρός μείωσέ το, τότε είναι καλύτερα να τα παίρνουμε τα χάπια αυτά, γιατί αν δεν τα παίρνουμε, η διαταραχή που συμβαίνει στη ζωή μας μπορεί να έχει περισσότερες παρενέργειες στο σώμα μας από το φάρμακο. Γιατί όταν είμαι σε θλίψη ή σε άγχος, πάλι υπάρχει μια κάποια μεταβολή στο σώμα. Αυτό το στήσιμο των ιών που λέγατε πριν. Βέβαια, γενικότερα υπάρχει μια κάποια δυσλειτουργία και στο ορμονικό σύστημα. Mm. Οπότε τα αντικαταθλιπτικά, η ζημιά που κάνουμε είναι ελάχιστη. Μάλιστα. Σήμερα έλεγα σε ένα κύριο ότι 5 τσιγάρα να κάνεις την ημέρα κάνουν περισσότερη ζημιά από το να πάρεις ένα αντικαταθλιπτικό. Μια πρόχειρη έτσι αντίληψη δική μου. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε, δηλαδή το αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Ωραία. Αλλά πάντα συμβουλευόμαστε τον γιατρό. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Έγινε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχω ακόμα μία ερώτηση και θέλω έτσι να της δώσουμε απάντηση και μετά να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Αν βρίσκεσαι στον πάτο ενός σκοτεινού πηγαδιού, είσαι παράλυτος και πνίγεσαι, ενώ από πάνω κάποιοι έξυπνοι σου λένε «Έλα, προσπάθησε, μπορείς, είσαι ανυπόφορη, με την ιτοπάθειά σου κλπ. Πώς μπορείς να βγεις από το πηγάδι?» Τονίζω, έχεις παραλύσει πραγματικά, δεν είναι υπερβολή. Υπάρχει λύση? Ρωτάω, διότι αυτή ακριβώς είναι η κατάθλιψη. Τίποτε λιγότερο. Εντάξει, ναι, το ζει κανείς αυτό. Δηλαδή, λέμε να είσαι σε ένα πηγάδι. Όταν είσαι μέσα στο πηγάδι, είσαι σε ένα σκοτάδι, απομονωμένος και δεν μπορείς να βγεις και έξω. Ναι. Δεν έχεις τη δυνατότητα μόνος σου να βγεις. Αν τώρα ο άλλος σου λέει βγες έξω, σου λέει το αυτονόητο. Δηλαδή, σου λέει αυτό που θα ήθελες να κάνεις και δεν μπορείς. Γι' αυτό δεν πρέπει να παροτρύνουμε ποτέ κάποιον άνθρωπο να κάνει το σωστό, ασκώντας μια βία επάνω του. Mm-hmm. Δηλαδή, να επαναλαμβάνουμε, σταμάτα να είσαι θλιμμένος, χαμογέλασε, πήγαινε μια βόλτα, κάνε μια δραστηριότητα. Δεν πρέπει να του υπογραμμίζουμε και να τον προτρέπουμε να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει. Γιατί έτσι είναι σαν να το λέμε, κοίτα πόσο αδύναμος είσαι. Όταν όλος είναι στο πηγάδι και εγώ του λέω βγες έξω, είναι σαν να του λέω δεν μπορείς να βγεις. Mm. Έτσι δεν είναι? Όταν του λέω άναψε ένα φως μες στο σκοτάδι, είναι σαν να του λέω δεν μπορείς να ανάψεις το φως μες στο σκοτάδι. Mm-hmm. Οπότε το μήνυμά μου εκείνος το εκλαμβάνει αντίστροφα. Γι' αυτό και είπαμε ότι η καλύτερη στάση που μπορούμε να κρατήσουμε απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο πηγάδι είναι να του πούμε «Σε καταλαβαίνω, έτσι, σου επιτρέπω να υποφέρεις, εγώ παραμένω δίπλα σου και το ανέχομαι αυτό και εύχομαι και ελπίζω να νιώσεις καλύτερα. Mm-hmm. Όμως θέλω μαζί να το ξεπεράσουμε. Εγώ είμαι δίπλα σου και σε στηρίζω». Πάντως και εγώ πολλές φορές προβληματίζομαι και όταν συναναστρέφομαι έτσι αρκετό χρόνο με έναν άνθρωπο που βιώνει κατάθλιψη στο γραφείο μου, τον νιώθω πραγματικά και πιστεύω ότι στη θέση του θα λειτουργούσα κι εγώ όπως εκείνος. Ναι. Δεν θα με απελευθέρωναν οι γνώσεις μου. Δηλαδή, αυτός που βιώνει κατάθλιψη, όσα και να ξέρει, εκείνη την ώρα δεν μπορεί να τα εφαρμόσει.
Δεν είναι γνωσιολογικό δεν το πρόβλημά του. Ναι, είναι εμπειρικό, βιωματικό, συναισθηματικό. Ναι. Οπότε χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή συναισθηματική. Και γι' αυτό όταν του λέω «σ' αγαπώ», αγγίζω το συναισθηματικό πεδίο. Όταν του λέω «σε καταλαβαίνω», τότε αυτό το «είμαι δίπλα σου, στέκομαι, θέλω να σε βοηθήσω», τον αγγίζω συναισθηματικά. Ενώ όταν του λέω «μην είσαι άλλο στο πηγάδι σου, έβγα έξω, να δεις τι καιρό κάνει», ας πούμε, τότε απλώς του δηλώνω «δεν σε καταλαβαίνω, είμαι έξω από σένα, είμαι μακριά σου». Έτσι, και το βιώνει με ένα αρνητικό τρόπο. Και του τονίζω την αδυναμία ναι. του.